Οι οικολόγοι πήγαν ιδιαίτερα καλά στις προηγούμενες ευρωεκλογές και τον ίδιο στόχο έχουν και στις εθνικές εκλογές. Το ψηφοδέλτιο των οικολόγων στην Αργολίδα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, οι οικολόγοι πράσινοι καλούνται να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις στην οικονομική κρίση αλλά και στα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Στην περιοχή μας θα έχουμε ως υποψηφίους τον Γιάννη Ορδάνογλου και τον Παναγιώτη Πασπαλιάρη, καθώς και τη Δώρα Ξενικού, η οποία σήμερα δεν είναι κοντά μας, δεδομένου ότι περίμενε να φέρει το υλικό από την Αθήνα και δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει ακόμα. Για τα θέματα της Αργολίδας έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με διάφορες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Έχουμε αναδείξει ζητήματα και έχουμε προτείνει και συγκεκριμένες λύσεις. Όσον αφορά την εκλογική μας εκπροσώπηση αλλά και τον εκλογικό μας αγώνα, θα σας μιλήσουν ήδη οι υποψήφοι. Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος βουλευτής Αργολίδος με το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων, ακούγοντας τη φωνή της συνείδησής μου. Η καταστροφή του περιβάλλοντος και αγανάκτηση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα μας δείχνουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να πορευτούμε διαφορετικά χωρίς καμία καθυστέρηση. Το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και το δικό μας, εξαρτάται από την άμεση παρέμβασή μας στα κακώς κείμενα. Η ψήφος στο κόμμα των Οικολόγων Πράσινων είναι η συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σωτηρίας του περιβάλλοντος και διαφυγής της χώρας μας από το αδιέξοδο που δημιούργησαν οι παλαιότερες τακτικές. Καλώ όλους τους πολίτες μας να ενημερωθούν για τις θέσεις μας και να αποφασίσουν νυφάλια, χωρίς επιρροές από υποσχέσεις ανθρώπων που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά. Ας δουλέψουμε επιτέλους όλοι μαζί διαφορετικά. Εγώ ανήκω σε αυτή τη γενιά των ανθρώπων της περιοχής οι οποίοι αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Αθήνα για να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Οι ευκαιρίες οι οποίες υπήρχαν εδώ και εξακολουθούν να υπάρχουν είναι λίγες. Σήμερα τα παιδιά έχουν ένα και μόνο όνειρο, να διοριστούν στο δημόσιο, να διοριστούν στην πυροσβεστική, στο λιμενικό, σε κάποιο σχολείο, σαν φύλακες, αρχαιολογικών χώρων. Δεν έχουν όνειρα και δεν έχουν ελπίδες. Το περίεργο είναι ότι ενώ πήγα στην Αθήνα και στο εξωτερικό και σε άλλες πόλεις όπως στη Θεσσαλονίκη για να βρω δουλειά, για να βρω μια καλύτερη δουλειά και μια καλύτερη ζωή, ανακάλυψα ότι την καλύτερη ζωή θα μπορούσαμε μόνο να τη βρούμε πίσω στον τόπο μας, εδώ που υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες, γιατί υπάρχει και η ομορφιά, έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τόπο, έχουμε αστήραυτο πλούτο, τον οποίο δεν μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε, ακριβώς γιατί μας έχουν εμφυσίσει το όνειρο του διορισμού στο δημόσιο. Εμείς λοιπόν στους οικολόγους πράσινους αγωνιζόμαστε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς, σαν νέα γενιά και οι γενιές που είναι να έρθουν. Και όταν λέμε ένα καλύτερο μέλλον, εννοούμε να μπορέσουν να βρουν δουλειά στη γη, με καλύτερους όρους από ότι οι παππούδες μας, από ότι οι γονείς μας, να ξεφύγουν από την πόλη, να ασχοληθούν με τις βιολογικές καλλιέργειες, να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, να ασχοληθούν με την ανάδειξη της περιοχής και να σταματήσουμε πλέον να μπαζώνουμε αυτόν τον τόπο, αυτό το οποίο κάνουν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, θεωρώντας το ως πραγματική ανάπτυξη. Δεν είναι η ανάπτυξη αυτή. Η ανάπτυξη είναι να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την επαφή μας με τη γη, να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την επαφή μας με ό,τι είναι φυσικό και ό,τι είναι όμορφο σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θέλουμε, αυτό χρειαζόμαστε, γι' αυτό θα παλέψουμε.